Σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος αποκαθιστούμε πλήρως την ομαλότητα στην κίνηση κεφαλαίων. Τα capital controls αποτελούν από σήμερα παρελθόν. Ο Υπουργός Οικονομικών θα καταθέσει, κρατήστε και εδώ παρακαλώ, και επίσημα τη σχετική τροπολογία και στη συνέχεια θα δώσει κάποιες επιμέρους εξηγήσεις. Από τον Ιανουάριο του 2015 οι κυβερνήσεις του κ. Τσίπρα προκάλεσαν κρίση εμπιστοσύνης και εκροή δεκάδων δισεκατομμυρίων καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες. Αποκορύφωμα της καταστροφικής αυτής πολιτικής ήταν το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών την 28η Ιουνίου του 2015 και η δραματική αναγκαστική επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην εν γέννη κίνηση κεφαλαίων. Η προοπτική της πολιτικής αλλαγής προεκλογικά, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό μας σύστημα. Όπως άλλωστε αποδεικνύεται από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια στις τελευταίες δημοπρασίες εντόκων γραμματείων και βέβαια από το γεγονός ότι δανειστήκαμε από τις αγορές μέσω επταετούς ομολόγου 2,5 δισεκατομμύρια με ιστορικό χαμηλό επιτόκιο 1,9%. Ενώ τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Εθνική Τράπεζα απέκτησαν φθηνότερη πρόσβαση στις αγορές για τη χρηματοδότησή τους. Επιτέλους, σήμερα κλείνει οριστικά ένας τετραετής κύκλος ανασφάλειας. Και ύστερα από 50 ολόκληρους μήνες τα capital controls καταργούνται. Και ταυτόχρονα ανοίγει σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, ανοίγει όμως για τη χώρα μας ένας νέος κύκλος αισιοδοξίας και για την οικονομία και για το τραπεζικό σύστημα, για την Ελλάδα που θέλουμε, για την Ελλάδα που αξίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.